Κύριε Κωνσταντόπουλε, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μήνα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να δούμε λίγο, να ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα των αποκαλύψεων για τις υποκλοπές. Από την NSA υπάρχουν καταγγελίες ότι από την Αμερική και η Ευρώπη κάνει τα ίδια. Και λίγο να δώσουμε λίγο το ιστορικό για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι ακριβώς συμβαίνει, διότι νομίζω έχουμε χαθεί μέσα στο θέμα των παρακολουθήσεων και των αποκαλύψεων. Μία πτυχή της οικονομικής κατασκοπίας, της δράσης της NSA, είναι η οικονομική κατασκοπία. Ουσιαστικά υπάρχουν υποψίες ότι οι Αμερικάνοι μέσω της υπηρεσίας υποκλοπής σημάτων τους έκλεβαν επιχειρηματικές πληροφορίες από Ευρωπαίους και όχι μόνο. Επομένως, το ιστορικό είναι το εξής. Δεν είναι η μόνη φορά που γίνεται. Ουσιαστικά, αν το δούμε ιστορικά, από την εποχή που ο Μωυσής έστειλε τους 12 κατασκόπους, ένας από κάθε φυλή, στη γη της Χαναάν, για να συλλέξουν και να αναλύσουν πληροφορίες όσον αφορά στην άμυνα της πόλης και σε οικονομικά στοιχεία, μέχρι την εποχή που ο αυτοκράτορος Ιουστινιανός έβαλε δύο μοναχούς να κλέψουν τα αξιοσκόλικες από την Κίνα, προκειμένου να απεξαρτηθεί ουσιαστικά από το να τους στέλνουν οι Πέρσες το μετάξι και να πληρώνει ουσιαστικά τους αντιπάλους του, η οποία ήταν μια από τις πιο παλιές σημαντικότερες επιχειρήσεις οικονομικής κατασκοπίας στην ιστορία, μέχρι τον ψυχρό πόλεμο, όπου υπήρχε ένας σιωπηλός πόλεμος υπηρεσιών πληροφοριών. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε οικονομική κατασκοπία μεταξύ συμμάχων. Το να κλέβουν οι Κινέζοι ή οι Σοβιετικοί οι Ρώσοι τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους είναι φυσιολογικό. Το να κλέβει ο σύμμαχος το σύμμαχο, να του κλέβει το πορτοφόλι από την τσέπη, είναι ενδιαφέρον και για τη θεωρία διεθνών σχέσεων και για το κατά πόσο το διεθνές σύστημα είναι ευνομούμενο ή και το κατά πόσο ουσιαστικά υπάρχει συνεργασία, είναι εφικτή συνεργασία. Βλέπουμε μεταξύ συμμάχων στην ΚΑΤ ή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να έχουμε οικονομική κατασκοπία. Κατά πόσο υπάρχει σύγκρουση συνεργασία στο διεθνές σύστημα. Νομίζω ότι αυτό, κύριε Κωνσταντόπουλε, είναι ένα θέμα το οποίο όλοι το γνώριζαν, όλοι το συζητούσαν, κανείς δεν το αποκάλυπτε ή κανείς δεν το παραδεχόταν επισήμως. Διότι είναι και λίγο δύσκολο αυτό να αποκαλυφθεί ή να στηριχθεί κάπως. Αλλά τουλάχιστον βλέπουμε ότι σιγά-σιγά και με την υπόθεση Snowden και με τα WikiLeaks, όλα αυτά λοιπόν έχουν δώσει και στοιχεία στη δημοσιότητα και την έχουν τροφοδοτήσει ακόμα παραπάνω. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πρώτα απ' όλα για ποιο λόγο έχει γίνει όλη αυτή η. Πριν να πάμε στο λόγο, να δούμε τι είναι η οικονομική κατασκοπία. Ναι, το πιο σημαντικό. Δεν είναι βιομηχανική κατασκοπία, που η μία επιχείρηση κλέβει μυστικά μια άλλη πολυεθνική επιχείρηση. Πρόκειται ουσιαστικά για τρεις μορφές. Τρεις διαστάσεις οικονομικής κατασκοπίας. Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στη μικροοικονομική κατασκοπία, στη μακροοικονομική κατασκοπία, όπου έχουμε μια κυβέρνηση μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών να προσπαθεί να υποκλέψει οικονομικές τεχνολογικές πληροφορίες από ένα αντίπαλο Υπουργείο Εξωτερικών ή Υπουργείο Οικονομικών σε διεθνείς διαπραγματεύσεις. Ή να προσπαθεί να καταλάβει, να βρει πληροφορίες εάν ο αντίπαλος συμμορφώνεται με τις κυρώσεις που επιβάλλει στο Ιράν, στο Ιράκ, να κάνουν επιβεβαίωση ότι οι κυρώσεις πετυχαίνουν. Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη διάσταση είναι και πιο αμφιλεγόμενη ουσιαστικά, είναι η μικροοικονομική κατασκοπία, όπου μια υπηρεσία πληροφοριών χρησιμοποιεί ουσιαστικά μυστικές μεθόδους και μυστικά μέσα, όπως είναι η National Security Agency, προκειμένου να υποκλέψει οικονομικές και τεχνολογικές πληροφορίες από ξένες πολυεθνικές για να τις δώσει στις δικές της πολυεθνικές. Αυτό είναι και το αγκάθι ουσιαστικά που υπάρχει στην κατασκοπία μεταξύ συμμάχων. Η πρώτη μακροοικονομική κατασκοπία θεωρείται παραδοσιακή μορφή, αποδεκτή, σε εισαγωγικά νομιμοποιημένη μεταξύ ακόμα και συμμάχων. Η μικροοικονομική κατασκοπία είναι ένα μεγάλο αγκάθι, ειδικά όταν υπάρχει αυτή η περίπτωση συμφωνίας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής για ζώνη ελευθέρων συναλλαγών. Πρέπει να ξεπεραστεί η καχυποψία που υπάρχει στις σχέσεις τους. Βέβαια, η καγκελάριος Μέρκελ ήταν ένα σοκ για εκείνη η όλη αποκάλυψη της παρακολουθίας από το τηλέφωνο. Το 1993, μια αμερικανική επιχείρηση δέχθηκε από το FBI μια ουσιαστικά συμβουλή να μην πάει στη Γαλλία στο Bourget Air Show, ένα από τα πιο φημισμένα αεροπορικά show, επιδείξεις. Εταιρεία ουσιαστικά αεροπορική. Να μην συμμετάσχει γιατί ουσιαστικά οι Γάλλοι θα τις κλέβαν όλες τις πληροφορίες. Όταν το έμαθε ο πρώην καγκελάριος ο Χέλμουτ Κολ, η απάντησή του, το σχόλιο του ήταν το εξής. Φιλοσοφικά δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι κάποιοι ασκούν οικονομική κατασκοπία, και ειδικά κλέβουν εταιρείες, μικροοικονομική κατασκοπία, με εκπλήσει ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν ασκούν. Φανταστείτε δηλαδή ότι. Είναι δεδομένο πλέον. Ήταν δεδομένο. Και σε διπλωματικό επίπεδο. Ήθελα να πάμε στην ζώνη ελευθερίου εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Γιατί αυτό το θέμα, κύριε Κωνσταντόπουλε, είχε παγώσει, ξεπάγωσε κάποια στιγμή και φαίνεται ότι μετά από αυτές τις αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές,
μπαίνει ξανά στον πάγο. Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις οικονομικές συναλλαγές και στην καθημερινή ζωή με κάποιον που σου κλέβει τις πληροφορίες. Είναι ουσιαστικά, φανταστείτε, σαν να παίζουν δύο άνθρωποι πόκερ και ο ένας να βλέπει σαν να καθρέφει τα χαρτιά του άλλου. Κύριε Κωνσταντόπουλε, γιατί νομίζω ότι όλοι οι τηλεθεατές θα έχουν την ίδια απορία με μένα. Δεν το ξέρουν δηλαδή ούτε οι Ευρωπαίοι ούτε οι Αμερικανοί ότι ο ένας παρακολουθεί τον άλλον και απλά ήρθαν οι αποκαλύψεις και εξεπλάγουν όλοι και σταματούν όλες οι εμπορικές ή οι οικονομικές συναλλαγές ή οι σκέψεις για να χτιστεί κάτι στο μέλλον. Εάν δει κάποιος την ιστορία του ψυχρού πολέμου, καταρχήν, έχουμε πολλές περιπτώσεις οικονομικής κατασκοπίας και μακροοικονομικής και μικροοικονομικής, πολλές περιπτώσεις μεταξύ συμμάχων. Οι Αμερικάνοι έκλεβαν τους Γάλλους και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και τους Γερμανούς. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι ουσιαστικά και οι Ιάπωνες, που ήταν σύμμαχοι των Αμερικανών, στον ψυχρό πόλεμο τους είχαν ανάγκη οι Αμερικάνοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν πολιτικά και στρατιωτικά η Σοβιετική Ένωση. Παρ' όλα αυτά, οι σύμμαχοί τους, ειδικά οι Ιάπωνες Γερμανοί, κλέβαν όλη την τεχνολογία τους και οι Αμερικάνοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, γιατί τους είχαν ανάγκη να αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική Ένωση. Όταν αλλάζει ουσιαστικά το διεθνές σύστημα, πέφτει η Σοβιετική Ένωση με τα ψυχροπολεμικά, οι Αμερικάνοι αποκαλύπτουν, ειδικά επί η κυβέρνηση Κλίντον, ο οποίος είχε δώσει βαρύτητα στα οικονομικά, αποκαλύπτουν ότι οι σύμμαχοι επί 45 χρόνια τους κλέβουν οικονομικές τεχνολογικές πληροφορίες και αρχίζουν τότε να περάσουν τον νόμο περί οικονομικής κατασκοπίας και να προσπαθούν να αμυνθούν. Αυτό σημαίνει ένα πολύ θεωρητικό, σημαντικό συμπέρασμα ότι όταν αλλάζει η δομή του διεθνούς συστήματος, επηρεάζει την κρατική συμπεριφορά. Και φυσικά αλλάζουν και όλες οι διπλωματικές σχέσεις των χωρών. Να πάμε λίγο στα κίνητρα και τα αντικίνητρα όλες αυτές τις... Γιατί γίνεται. Ακριβώς, γιατί γίνεται. Το πιο σημαντικό κίνητρο είναι οικονομικό. Μια επιχείρηση οικονομικής κατασκοπίας ή μακροοικονομικής ή μικροοικονομικής, εάν τη δούμε καθαρά με μαθηματικά, το όφελος είναι μεγαλύτερο του κόστους. Το να κλέψει κάποιος μια φόρμουλα από μια εταιρεία ενός κινητού θα γλιτώσει όλο το κόστος και το χρόνο της έρευνας ανάπτυξης, που είναι το πιο σημαντικό. Επίσης, φανταστείτε ότι ο Κόντε Μαρέντς, ο πρώην διευθυντής των Γαλλικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, αποκάλυψε το 1992 στα απομνημονεύματά του ότι το 1971 είχαμε μια επιχείρηση οικονομικής κατασκοπίας επί προεδρίας Πομπιντού, ουσιαστικά, δόθηκε εντολή και παρακολουθούσαν τους Αμερικάνους. Και τους υποκλέψαν πληροφορίες και είχαν ουσιαστικά έγκαιρη προειδοποίηση για την απόφαση του Νίξον να υποτιμήσει το δολάριο. Ξέραν και το πότε θα γίνει και το μέγεθος της υποτίμησης. Και το γαλλικό δημόσιο κερδοσκόπησε επειδή είχε αυτή την πληροφορία. Γιατί επειδή αναφέρεστε και σε ισοτιμίες, κύριε Κωνσταντόπουλε, υπάρχει τώρα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και το θέμα της ισοτιμίας ευρωδολαρίου. Η Αμερική πιέζει την Ευρώπη να λάβει, κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα διαφορετικό ρόλο. Ούτως ή άλλως, μάθαμε ότι ακόμα και στη Φραγκφούρτη υπήρχαν παρακολουθήσεις. Στη Φραγκφούρτη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και από τη στιγμή που αν παρακολουθήσει και η Ευρώπη τις ΗΠΑ, νομίζω ότι αυτές οι δράσεις για την οικονομία θα παρακολουθούνταν. Να δούμε όμως ποιος ωφελείται από όλη αυτή την κατάσταση και τις αποκαλύψεις, αλλά φυσικά και στην πράξη. Καταρχήν, στο θέμα της ισοτιμίας τραπεζών, οι Αμερικάνοι υπάρχουν πληροφορίες ότι παρακολουθούν, η CIA ειδικά, παίρνουν πληροφορίες από το SWIFT, είναι μια κοινοπραξία τραπεζών, που καταγράφει κάθε μέρα περίπου 6 εκατομμύρια συναλλαγές από 8.000 επιχειρήσεις. 6.000-3 δολάρια. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και ουσιαστικά το δεύτερο κίνητρο, για να τελειώσουμε τα κίνητρα, είναι ότι υπάρχει υποδομή των υπηρεσιών πληροφοριών. Μετά τον ψυχρό πόλεμο και πριν, ασκούσαν οικονομική κατασκοπία. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο, μια καινούρια αποστολή για αυτές. Τώρα, ποιος ωφελείται. Ποιος ωφελείται, η Κίνα καταρχήν. Γιατί ουσιαστικά προσπαθεί να κλείσει το χάσμα μεταξύ, το τεχνολογικό και οικονομικό μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Το οικονομικό ουσιαστικά δεν υπάρχει θέμα, γιατί κάθε χρόνο αναπτύσσεται η Κίνα με ένα 8-10%. Αυτό, αν το προβάλλουμε στο μέλλον, θα αρχίσει να ανατρέπεται η οικονομική ισορροπία ισχύως, που επηρεάζει και τη στρατιωτική. Υπάρχει μια βασική εξίσωση στη στρατηγική ότι η οικονομία μας δίνει την τεχνολογία και αυτοί οι δύο παράγοντες μας δίνουν στρατιωτική δύναμη. Αυτό ισχύει από την εποχή του Θουκυδίδη. Αυτό που θέλουν να κάνουν οι Κινέζοι είναι μέσω κυβερνοπολέμου. Είναι πολύ πιο εύκολο να κλέψεις πληροφορίες στην εποχή μας παρά παραδοσιακά, που έπρεπε να έχεις φυσική πρόσβαση στο χώρο που φυλάσσεται η πληροφορία, να τη φωτογραφίσεις και να βγεις κιόλας. Τώρα, με hacking ουσιαστικά μπορεί απομακρυσμένα να κλέβουν οι Κινέζικες υπηρεσίες πληροφοριών, που είναι άριστες στο ζήτημα αυτό, και να κλέβουν οι τεχνολογικές και οικονομικές πληροφορίες από τους Αμερικανούς.
Να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, πάνω σε αυτό που λέτε μάλλον, να δούμε λίγο κάποια στοιχεία. Αν υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία πάνω σε όλο αυτό το θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές πλέον με νούμερα τι ακριβώς συμβαίνει. Μήπως και βγάλουμε κάποια στιγμή και εμείς στο μυαλό μας να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, κύριε Κωνσταντόπουλε, διότι νομίζω έχουμε χαθεί από όλη αυτή τη διαδικασία. Και αυτοί που προσπαθούν να υπολογίσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κατασκοπίας έχουν χαθεί. Δεν υπάρχει κονσένσους, δεν υπάρχει ένα νούμερο που να μπορεί να πιστέψει κάποιος. Κυμαίνεται από τα 2 δις δολάρια το χρόνο και φτάνει μέχρι 400 δις δολάρια το χρόνο η ζημιά για τους Αμερικανούς. Και αυτό είναι μόνο στο οικονομικό. Δηλαδή υπάρχουν και έμεση ζημιά, χάνονται θέσεις εργασίας, όταν η καινοτομία δεν λειτουργεί και η ανοιχτή οικονομία. Όταν η καινοτομία, σου κλέβει ο άλλος την καινοτομία, δεν έχεις κίνητρο να παράγεις κάτι καινούριο. Γιατί θα στο κλέψει την επόμενη μέρα. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στις επιχειρήσεις. Γιατί μια πολυεθνική όπως η Microsoft να παράγει ένα προϊόν το οποίο κινδυνεύει μια Κινέζικη να το κλέψει πριν να βγει στην αγορά. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, κύριε Κωνσταντόπουλε, έχουμε μόλις ελάχιστα δευτερόλεπτα. Στη δική μας περιοχή υπάρχουν παρακολουθήσεις υποκλοπές. Οικονομικού χαρακτήρα γενικότερα. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει καμία, στη βιβλιογραφία δεν αναφέρεται πουθενά ότι ασκεί οικονομική κατασκοπία ή ότι είναι θύμα στη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό σημαίνει είτε ότι το κάνει πάρα πολύ καλά και δεν την έχουν πιάσει, είτε ότι δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα. Είναι μία από τις δύο εξηγήσεις. Είναι σε εξέλιξη για τα ενεργειακά και στο γεωπολιτικά, κύριε Κωνσταντόπουλο, νομίζω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη όλες αυτές τις διαδικασίες, τουλάχιστον στη Μεσόγειο. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε αν τελικά είναι θύτης ή θύμα η χώρα μας ή οι γύρω χώρες, αν υπάρχει, γιατί δεν έχουμε αποδείξει γι' αυτό. Ειδικά στο ενεργειακό είναι πολύ σημαντικός, ο ρόλος που θα παίξει η οικονομική κατασκοπία. Μάλιστα. Ειδικά με τη Ρωσία. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για τις εκτιμήσεις και τις απόψεις σας γύρω από αυτό το κρίσιμο θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει τη διεθνή επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ελάχιστα λεπτά και πάλι μαζί.